Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Σαμολαδά. Είναι χαρά για μένα που βρισκόμαστε και τα λέμε και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να τα συζητήσουμε και να μας ακούσουν οι συνδυσμότες μας. Ναι, εγώ θέλω να βλέπω την πόλη να μεταμορφώνεται, να αλλάζει, να εξελίσσεται, πάντως όχι να μένει στάσιμη, και ξέρετε πόσο πολύ στεναχωριέμαι κάθε φορά που κάτι που υπάρχει όραμα να γίνει σταματάει. Θα το συζητήσουμε όμως. Τώρα πείτε μου, τι προβλέπει ο σχεδιασμός του Δήμου για την παλιά παραλία και ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα? Ίσως το ωραιότερο κομμάτι της πόλης μας, αν θέλετε και το ακριβότερο από την έννοια του real estate, το κομμάτι της παραλίας, ιδιαίτερα της παλιάς παραλίας, είχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μείνει χωρίς κάποιος να του δώσει έτσι, μια ευκαιρία, μια ανακαίνιση, μια ανανέωση. Αυτό που έγινε στη νέα παραλία πριν από περίπου 10 χρόνια, πραγματικά αξίζει και στην παλιά παραλία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά είναι πανέμορφο, αλλά από την άλλη πλευρά είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι στενό. Εκείνο που κάναμε σαν διοίκηση, κατεβάζοντας τον ποδηλατόδρομο πιλωτικά κάτω στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Νίκης, δώσαμε λίγο μια ανάσα στη δυνατότητα να μπορεί κάποιος να κινείται πεζός στην παλιά παραλία. Ξεκινήσαμε από αρκετό καιρό και όχι χθες, την προεργασία ούτως ώστε να επεκταθεί περίπου 7 με 10 μέτρα μέσα στην θάλασσα, με μια ελαφριά σχετικά κατασκευή, με ένα ξύλινο ντεκ και με κάποια σιδηρά κατασκευή που θα το στηρίζει κάτω. Ήδη έχουμε ξεκινήσει όλη τη διαδικασία για την ορίμανση της αδειοδότησης του έργου. Ξέρετε, είναι λίγο σύνθετες οι αδειοδοτήσεις. Δυστυχώς θα έχουμε και εκεί πολύ γραφειοκρατία. Γι' αυτό έχει συγκεκριμένους όρους, κύριε Δήμαρχε. Ακριβώς. Και από εκεί και μετά, εκείνο που κάναμε τώρα, παρότι λίγο πολύ γνωρίζουμε αυτό που πρέπει να γίνει, αλλά ουσιαστικά αυτός ο τίτλος που λέει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών, βέβαια δεν είναι απλώς ιδέες. Ουσιαστικά είναι κάποιες προμελέτες, ουσιαστικά είναι η πρόταση για το πώς θα πρέπει να δρομολογηθεί, ουσιαστικά θα μας καθοδηγήσει στον τρόπο με τον οποίο θα το σχεδιάσουμε για να μπορέσουμε να το δημοπρατήσουμε άμεσα. Πιστεύω σε 3 μήνες θα έχουμε αυτά τα σχέδια, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε την πρώτη εικόνα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εναρμονιστούν με τις σκάλες που υπάρχουν σήμερα, θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι ο φωτισμός, θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι τα παγκάκια. Όλα αυτά δηλαδή τα κομμάτια είναι μέρη αυτής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που γίνεται ιδεών, ούτως ώστε μέσα στο 2022 να έχουμε επιτέλους και τις μελέτες, αλλά να έχουμε και τις ιδιοδοτήσεις για να προχωρήσουμε μέσα στο 2023 στην υλοποίησή του. Δεν είναι έργο που θα καθυστερήσει πολύ στην κατασκευή του. Και εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε την χρηματοδότηση για τη μελέτη. Είχαμε λάβει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο Τουρισμού. Η μελέτη αυτή αφορά τον άξονα της Αριστοτέλους, που και αυτό προχωράει, και θα περιλαμβάνει και το κομμάτι της μελέτης της παλιάς παραλίας, του ΝΤΕΚ δηλαδή, της παλιάς παραλίας. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το τόσο όμορφο κομμάτι της πόλης μας, δηλαδή ο άξονας Αριστοτέλους και η επέκταση του ΝΤΕΚ μέσα στη θάλασσα, είναι πραγματικά το καλύτερο σημείο της πόλης μας, δίνει μια φρεσκάδα και μια καινούργια εικόνα. Δεν το συζητάμε. Εμένα μου αρέσει και η αίσθηση του ΝΤΕΚ, να σας πω την αλήθεια, και νομίζω ότι θα μεταμορφωθεί πραγματικά η παλιά παραλία. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στην πλατεία Αριστοτέλους, και αυτή είναι αναπόσπαστο κομμάτι, δηλαδή ή από εκεί ξεκινάμε να διασχίσουμε την Αριστοτέλους ή εκεί καταλήγουμε συνήθως στο παραλιακό μέτωπο. Πώς προχωρά αυτό το project για την ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους? Ήδη έχει πάρει την εντολή η αρχιτεκτονική ομάδα του πρώτου βραβείου που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι, και προχωρούν στις μελέτες. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέσα στο 2022 να έχουμε ολοκληρώσει και εκεί τις μελέτες εφαρμογής, δηλαδή να έχουμε τα τέφια δημοπράτησης για να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό, και αυτό μέσα στο 2023 να ξεκινήσει. Είναι σημαντικό ο άξονας από τη μια πλευρά, το ΝΤΕΚ της παλιάς παραλίας, και ο άξονας Αριστοτέλους από το ύψος της θάλασσας. Μάλιστα, το αρχιτεκτονικό βραβείο προέβλεπε και κάποιους πίδακες και μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν το είχατε προσέξει αυτό. Θα έχουμε στο ύψος της Αριστοτέλους, θα έχουμε κάποιους πίδακες μέσα στη θάλασσα, δηλαδή κάποιο συντριβανιού που θα εκτοξεύει νερό.
και θα φτάνει μέχρι το ύψος της Εγνατίας Οδού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν που σας έλεγαν ότι θα τα κάνετε πισίνα την πλατεία Αριστοτέλους, αν δεν κάνω... Όχι, η πισίνα είναι η πλατεία Αριστοτέλους, θα έχει τη δυνατότητα να διοχετεύεται ένα μικρό φιλμ νερού, δηλαδή μπορεί να είναι είτε στεγνή, είτε θα μπορεί να είναι υγρή, θα μπορεί να υπάρχει αυτή η επιλογή, και όταν θα είναι υγρή θα αντικατοπτρίζει μάλιστα και τα κτίρια σε μια πραγματικά έτσι μαγευτική εικόνα που θα δημιουργείται. Αλλά θα μπορεί, αυτό είναι θέμα επιλογής, κατά πόσο θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει νερό. Αυτή ήταν η άποψη των αρχιτεκτώνων που πήραν το πρώτο βραβείο. Ναι. Τώρα θα μείνω λίγο ακόμα στην παλιά παραλία και πάμε λίγο παραδίπλα, στη διπλανή πλατεία, στην πλατεία Ελευθερίας. Καθώς βλέπω τις τελευταίες μέρες να διατυπώνονται. Λίγο πιο κάτω είναι το κομμάτι που αφορά μια άλλη εξαιρετική πλατεία με πολύ μεγάλη μνήμη, πολύ βαριά μνήμη, και μάλιστα σήμερα ειδικά που είναι 27η Ιανουαρίου, είναι η μέρα που εορτάζεται ακριβώς αυτό, η μνήμη του ολοκαυτώματος, εκείνης της άθλιας περιόδου στη διάρκεια της κατοχής, όπου οι Εβραίοι συμπολίτες μας μαζεύτηκαν, οι περισσότεροι από αυτούς εκεί στην πλατεία Ελευθερίας, εκτοπίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο στα βασανιστήρια του Auschwitz, όλων αυτών των πραγματικά άθλιων κέντρων που είχε επινοήσει το ναζιστικό καθεστώς. Λοιπόν, η Πλατεία Ελευθερίας, αναφέρθηκα διεξοδικά και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, είναι βούληση της δικής μας διοίκησης ότι στο επίπεδο της επιφάνειας θα αναπλαστεί ούτως ώστε να γίνει το πάρκο μνήμης. Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν χωράει καμία συζήτηση. Ίσως αυτό θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί μέσα στο 2019. Εμείς τον είχαμε παραλάβει τη διοίκηση. Υπήρχε εγκατεστημένος ανάδοχος, ο οποίος θα ολοκλήρωνε αυτό σε ένα χρονοδιάγραμμα περίπου 18 μηνών. Δυστυχώς εκείνος ο ανάδοχος τα παράτησε, δεν μπόρεσε να βγει οικονομικά και παράτησε το έργο. Οπότε έπρεπε η δική μας η διοίκηση να παραλάβει ένα έργο σταματημένο. Αν θυμάστε καλά, ήταν ένα σκάμα. Είχαμε λαμαρίνες. Με λαμαρίνες. Η λαμαρίνα, η λαμαρίνα. Μια άθλια εικόνα και το εξαιρετικό αυτό γλυπτό που υπάρχει του Γκίλντι, που έχει αναφορά στο ολοκαύτωμα, ήταν σε μια γωνία ανάμεσα σε λαμαρίνες. Λοιπόν, η δική μας διοίκηση ανέλαβε την πρωτοβουλία να διερευνήσει τη δυνατότητα κατασκευής υπόγειου πάρκινγκ και πάρκου μνήμης στο επίπεδο της επιφανείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχα πει εγώ από το 2017-18 όταν είχε συζητηθεί, να δούμε τη δυνατότητα κατασκευής υπόγειου πάρκινγκ, αλλά από την άλλη πλευρά σε κάθε περίπτωση να ολοκληρώσουμε το πάρκο μνήμης. Αυτό ξεκινήσαμε τη διαδικασία διερεύνησής του. Πιο πριν βέβαια έπρεπε να ολοκληρώσουμε την αρχαιολογική ανασκαφή. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό πρώτον να φύγει από εκεί ο εργολάβος, να μπουν οι αρχαιολόγοι, να γίνει ένας καινούργιος διαγωνισμός, μια καινούργια εργολαβία, και ο εργολάβος αυτός ολοκλήρωσε την αρχαιολογική ανασκαφή. Ξέρετε, στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, περίπου εκεί που βρίσκεται η Καλαποθάκη, ήταν το παλιό τείχος, ήταν το παλιό λιμάνι της πόλης. Ολοκληρώθηκε, πέρασε από Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, καταχώθηκε, οπότε έχουμε ολοκληρώσει και την αρχαιολογική ανασκαφή που ήταν απαραίτητη για να συμβεί. Και τώρα έχουμε αναθέσει σε μια εξειδικευμένη εταιρεία μια συμβουλευτική μελέτη, μια μελέτη, όπως λέγεται και επισήμως, μια τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτική, ναι. Γιατί, να σας το διαβάζω ακριβώς για να μην γίνει και κανένα λάθος, για τη διερεύνηση οικονομικής βιωσιμότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών ενός υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ελευθερίας και για την επιλογή της βέλτιστης διαδικασίας για την ανάθεση της κατασκευής του σε ιδιώτη. Δηλαδή η πρόθεση της διοίκησής μας είναι να υπάρχει αυτή η μελέτη που θα μας δείχνει αν είναι βιώσιμη η κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ και πάρκου μνήμης στο επίπεδο της γης. Δηλαδή συγγνώμη η Δήμαρχε, επειδή αυτό ξεκίνησε να σκάβεται, ξεκίνησε δηλαδή να γίνεται ένα υπόγειο πάρκινγκ, γι' αυτό δεν σκάφτηκε. Όχι, είχε σκαφεί για την αρχαιολογική έρευνα. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν υποχρεωμένη
η ανάπλαση να προχωρήσει στην αρχαιολογική ανασκαφή. Ο ανάδοχος, ο οποίος είχε αντικείμενο μόνο την ανάπλαση της πλατείας, όφιλε να προχωρήσει στην αρχαιολογική ανασκαφή. Αυτή η δική μας διοίκηση την ολοκλήρωσε. Δηλαδή, όχι, θέλω να πω ότι αρχικά σκάφτηκε η πλατεία Ελευθερίας, όχι για να βρεθούν τα αρχαία, για να αξιοποιηθεί. Όχι, όχι, ποτέ δεν είχε γίνει αυτό. Ποτέ. Τώρα γίνεται αυτό ως βήμα. Τώρα διερευνούμε αν γίνεται. Ναι. Να δούμε αν μας βγαίνει βιώσιμο, ναι. Δηλαδή αν. Είναι αν αξίζει τον κόπο, κυρίες και κύριοι, και τα χρήματα που θα δοθούν. Ακριβώς. Για να γίνει. Δεν θα δοθούν είναι χρήματα. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Κατά πόσο θα έρθει ένας ιδιώτης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δημότης Θεσσαλονίκης, δεν θα ξοδέψει ούτε ένα σεντ για αυτή την κατασκευή. Αν θα έρθει ένας ιδιώτης, θα κατασκευάσει το υπόγειο πάρκινγκ και το πάρκο μνήμη. Συγγνώμη που το επαναλαμβάνω συνέχεια. Αλλά δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν θέλω να πει κανείς ότι θα σκοπός του Κωνσταντίνου Ζέρβα και της διοίκησής του να κάνει εκεί πάρκινγκ. Λοιπόν, περιμένουμε εντός του μηνός Φεβρουαρίου, δηλαδή σε λίγες μέρες, να δούμε αυτήν τη μελέτη τι θα μας βγάλει. Από τη στιγμή που αυτή η μελέτη δεν θα είναι σύμφορη ή θα πάρει πολύ, πολύ σε μάκρος, σε χρόνο, γιατί ξέρετε δεν θέλουμε ούτε να έχουμε λαμαρίνες για άλλα 3-4 χρόνια, ούτε προφανώς να προκαλέσουμε την ευαισθησία πολλών συμπολιτών μας στην καθυστέρηση της κατασκευής αυτού του πάρκου μνήμης. Άρα πολύ σύντομα την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, συγγνώμη, θα έχουμε ακριβώς αυτό το πόρισμα, θα το παρουσιάσουμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο και εκεί θα αποφασίσουμε συνολικά κατά πόσο θα προχωρήσουμε σε αυτή τη σύμβαση παραχώρησης υπόγειου πάρκινγκ και πάρκου μνήμης ή μόνο σε επίπεδο της επιφανίας ενός πάρκου μνήμης. Που αυτό πάλι είναι όμως, και τίποτα άλλο. Ναι, τώρα δύο πράγματα, γιατί έχω ακούσει και εγώ διάφορα να λέγονται, να γράφονται, ο καθένας όπως πάντα λέει την άποψή του και αυτό επιβάλλει και η δημοκρατία βέβαια, αλλά εσείς τώρα το ξανακλείσατε για να μην μένει έτσι με τις λαμαρίνες. Ακριβώς, και μέχρι να έχουμε αυτό το πόρισμα ή μέχρι να έχουμε την οποιαδήποτε αναδοχή, γιατί ξέρετε είτε γίνει μόνο πάρκο, είτε γίνει υπόγειο πάρκινγκ και πάρκο επάνω, προφανώς δεν πρέπει να υπάρχουν λαμαρίνες. Και από την άλλη πλευρά, εκείνο που είπαμε, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης? Νομίζω το κυκλοφοριακό και η καθαριότητα. Η καθαριότητα, το παρκάρισμα, ναι. Ακριβώς αυτό θέλαμε να εξυπηρετήσουμε. Πέρα το ότι η λαμαρίνα, ό,τι χειρότερο για τα καταστήματα, ήταν μια βρωμιά εκεί πέρα, ήταν κάτι επικίνδυνο. Και είσοδος της πόλης, Δήμαρχε, έρχονται κουραζιερόπλια, ήρθαν κουραζιερόπλια, ακριβώς, δεν μπορεί να βγαίνουν. Είναι μια περιοχή εκεί πέρα, είναι δίπλα το λιμάνι μας. Είναι δίπλα εμπορικά κέντρα, είναι δίπλα κέντρα διασκέδασης, καταστήματα εστίασης και εκείνο που κάναμε ήταν προσωρινά παραχωρήσαμε στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης το θέσεις, 132 θέσεις, οι οποίες έγιναν σε ανταλλαγή, σε ισοζύγιο με 132 θέσεις μονίμων κατοίκων στο κέντρο. Δηλαδή ήταν μια win-win κατάσταση με την έννοια ότι δόθηκαν αυτές 132 θέσεις εκεί, στην, προσωρινά επαναλαμβάνω, στην πλατεία Ελευθερίας και δόθηκαν σε μόνιμους κατοίκους, αυτές είναι θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης και σε κατοίκους δόθηκαν η δυνατότητα να παρκάρουν δωρεάν στο κέντρο της πόλης. Και εκείνο που είδαμε αυτές τις μέρες, από τις 23 Δεκεμβρίου που δόθηκε προσωρινά επαναλαμβάνω ο χώρος αυτός ως χώρος στάθμευσης, εξυπηρετούνται γύρω στα 1.800 αυτοκίνητα καθημερινά. Δηλαδή μέχρι σήμερα που μιλάμε περίπου 70.000 αυτοκίνητα, κυρία Σαμολαδά, εξυπηρετήθηκαν σε αυτό το χώρο σε μέρες γιορτών και ειδικά σε μια περίοδο που ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπαίνει στο αυτοκίνητό του, στο γιο ταχύ του και από την άλλη πλευρά τονώνουμε αν θέλετε και την επισκεψιμότητα του εμπορικού κέντρου της πόλης που όλοι το θέλαμε και δίνουμε μια προσωρινή, επαναλαμβάνω πάλι για πολλωστή φορά, λύση στην δυνατότητα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης εκείνο το σημείο. Αυτό βέβαια μας δείχνει αυτά τα νούμερα που την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός πάρκινγκ στην πόλη. Κάποιοι ξέρετε θα πούνε γιατί εκεί, όχι κάπου αλλού. Να δούμε αύριο μεθαύριο αν θα μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος χώρος. Κανονικά ξέρετε, και μιλάω τώρα όχι σαν δήμαρχος, μιλάω και σαν μηχανικός, σαν ένας άνθρωπος που έχει γυρίσει στον κόσμο, παντού φαντάζομαι κι εσείς, σε κεντρικούς χώρους, σε κεντρικές πλατείες, ακόμα και στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο στην Αθήνα, υπάρχει υπόγειο πάρκινγκ. Λοιπόν, θα έπρεπε κάθε τέτοια ανάπλαση να προβλέπει ένα υπόγειο πάρκινγκ. Η ανάπλαση της ΔΕΘ,
προβλέπει 2.000 υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Στους Σταύλους Παπάφη, ένα άλλο μεγάλο project της διοίκησής μας στην περιοχή της Τούμπας, προβλέπουμε θέσεις πάρκινγκ. Στην Νέα Τούμπα, στην περιοχή εκεί γύρω από την Κλεάνθους που θα γίνει η Νέα Τούμπα, προβλέπονται 700 θέσεις υπόγειου πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε ανάπλαση, οποιαδήποτε ανάπτυξη σε μια σύγχρονη πόλη θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα στάθμευσης. Μπορεί κάποιοι να πούνε δεν θέλουμε το αυτοκίνητο στο κέντρο. Κανείς δεν το θέλει, φροντίζει βέβαια να έχει το μετρό, φροντίζει να έχει καλύτερες κοινωνίες, φροντίζει να έχει ποδηλατόδρομους, αλλά σε κάθε περίπτωση και τα αυτοκίνητα που υπάρχουν, πόσο μάλλον για την πόλη μας, που η πόλη μας, ξέρετε, το κέντρο κατοικείται. Υπάρχουν πολλά κέντρα πόλεων, τα οποία είναι μόνο εμπορικά. Του Λονδίνου, που κανείς γύρω από την Oxford Street δεν υπάρχουν κατοικίες. Μόνο γραφεία και εμπορικά καταστήματα. Δυστυχώς όμως, ή ευτυχώς, αν θέλετε, στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης κατοικείται. Άρα η ολιστική προσέγγιση, και μιλάω περισσότερο σαν τεχνοκράτης και όχι σαν δήμαρχος, είναι να έχουμε λυμένα όλα αυτά τα θέματα. Και τις μεταφορές, αλλά και τους χώρους στάθμευσης. Άρα θα δούμε, μήπως τυχόν, από τη στιγμή που δεν προκύψει η δυνατότητα κατασκευής υπόγειου πάρκινγκ, πού αλλού θα μπορέσουμε να διοχετεύσουμε αυτή την αναγκαιότητα. Γιατί αυτά τα 1.800 αυτοκίνητα την ημέρα μας δείχνει ότι με τον ΑΒ τρόπο, μπορείτε να μου πείτε τώρα, επειδή είναι οι συνθήκες λίγο διαφορετικές, είναι μεγαλύτερος ο αριθμός. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας αριθμός τετραψήφιος. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Δήμαρχε. Αυτό όποιος το πει δήμαρχε δεν ξέρει την πόλη. Γιατί τι να κάνει. Τα αυτοκίνητα κινούνται στην πόλη και έχουμε ανάγκη από θέσεις στάθμευσης. Αλλά βέβαια. Ώστε να το βλέπετε πιο ήπιος, να το αντιμετωπίζω. Δεν πειράζει, είμαι εγώ έτσι. Δεν είναι πολιτικό. Πραγματικότητα είναι. Ακούω και παλαβά πράγματα. Ακούω και πράγματα που δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Εγώ ακούω πολύ γκρίνια, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ζέρβα. Δεν ξέρω γιατί τόση γκρίνια. Διώχνω το αυτοκίνητο από την πόλη. Κοιτάξτε, αυτή η γκρίνια υπήρχε πάντα. Υπήρχε αυτή τη στιγμή, σας μιλάω από το Δημαρχείο της πόλης μας, αυτό το υπέροχο κτίριο. Τη μέρα που εγκαινιαζόταν, νομίζω το 2009, κυρία Σαμολαδά, το κτίριο αυτό, υπήρχαν κάποιοι με μαύρες σημαίες έξω από το Δημαρχείο της πόλης. Κάποιοι από αυτούς, ξέρετε, μετά από λίγους μήνες γίνανε ένικοι του Δημαρχιακού Μεγάρου. Υπήρχαν πολλοί που είχαν αντίρρηση για την ανάπλαση της νέας παραλίας. Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι ουσιαστικά ακύρωσαν την υποθαλάσσια αρτηρία. Υπάρχουν και σήμερα πάρα πολλοί οι οποίοι εναντιόνται στο μετρό και ενώ θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε το έργο σε λειτουργία, δημιούργησαν όλα αυτά τα προσκόμματα, όλες αυτές τις προσφυγές. Και μου έκανε και εντύπωση και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν είπα εν πλήρη ειλικρινία κάτι που δεν το λέω σήμερα, το λέω τα τελευταία 5 χρόνια για το τι σκοπεύω και θα ήθελα να γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας, ότι θα προσφύγουμε, ότι είστε παράνομοι. Ακριβώς όλα αυτά τα οποία έχω κάνει, έχουμε εφαρμόσει σαν διοίκηση. Κάποιοι μονίμως προσφεύγουν στα δικαστήρια, προσπαθούν να ακυρώσουν για να κάνουμε τι, να ξαναμπούν λαμαρίνες. Δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο, να μπουν λαμαρίνες όπως έχουμε στην Πλατεία Διοικητηρίου. Όπως έχουμε το πρωί πήγαινα για μια δουλειά, περνώντας από τους κυλιδρόμυλους Σαλατίνη. Αυτές οι λαμαρίνες που σκουριάζουν σε ένα φιλέτο της πόλης μας, σε ένα εξαιρετικό σημείο. Δηλαδή, επιτέλους, πρέπει αυτό που λέω πολύ συχνά, όχι μόνο σαν εφιολόγημα, αλλά και γιατί πιστεύω ότι ισχύει, πρέπει να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα και όχι προβλήματα στις λύσεις. Υπάρχουν μονίμως κάποιοι που γκρινιάζουν και αν θέλετε κάποιοι που επαναλαμβάνουν αυτά που λένε κάποιοι, δεν ξέρω με ποιο σκοπό, δεν ξέρω με πόση επιστημοσύνη, δεν ξέρω με πόση αγάπη στην πόλη. Μονίμως να ακυρώνουν όλες αυτές τις προσπάθειες. Προφανώς το ντεκ της παλιάς παραλίας δεν είναι επινόηση του Ζέρβα. Προφανώς η ανάπλαση της Αριστοτέλους δεν είναι κάτι που εγώ το σκέφτηκα. Προφανώς αυτό για την Πλατεία Ελευθερίας. Προφανώς η Πλατεία Διοικητηρίου, την οποία επίσης μελετούμε και πολύ σύντομα και αυτή θα είναι ανακοινώσιμη η κατασκευή της. Δεν είναι δικά μου έργα, αλλά επιτέλους δεν πρέπει κάποιος να ασχοληθεί με αυτά. Επιτέλους δεν πρέπει να τα αρπάξουμε από τα μαλλιά και να τα εφαρμόσουμε, να αλλάξουμε την πόλη. Δηλαδή το κέντρο που τόσο αγαπάμε, που τόσο είμαστε περήφανοι για την ομορφιά του, δεν πρέπει να το ανανεώσουμε, να το φρεσκάρουμε, να το κάνουμε πιο καθαρό. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια αίσθηση, είπατε κι εσείς, η καθαριότητα. Τι μπορεί να κάνει κανείς στην άσφαλτο πάνω στην Πλατεία Αριστοτέλους, πώς μπορεί να την αλλάξει αν δεν γίνει αλλαγή σε αυτό το υλικό. Αυτό που είπαμε, που επέλεξαν αρχιτέκτονες, αυτό το υλικό, ναι, το οποίο μπορεί να μαζέψει νερό. Κάναμε, νομίζω, δώσαμε μια όμορφη εικόνα τα Χριστούγεννα με το στολισμό της πλατείας Αριστοτέλους. Νομίζω οι περισσότεροι όταν έφυγε αυτός ο στολισμός και είδαν πάλι πώς είναι η πλατεία Αριστοτέλους με την άσφαλτο κάτω, με τα ελλιπή δέντρα, με τα σπασμένα πλακάκια που υπάρχουν,
θα έλεγε τι καλά, ας πούμε, διατηρούνταν. Προσπαθώ, κύριε Ζέρβα, να θυμηθώ ποιο από τα έργα που έχουν γίνει στην πόλη, και τώρα αναφέρομαι στο κέντρο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε και Θεσσαλονίκη και να νοούμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Εμείς τώρα μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, για την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Όποτε έχει προσπαθήσει να συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο, πάντα υπήρχαν αντιδράσεις. Και στη Νέα Παραλία δεν ήταν, όταν ξεκίνησε η ανάπλαση, δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Δεν ξέρω αυτή η πόλη τι πρόβλημα έχει, δηλαδή βρίσκουν οι άνθρωποι νόημα ύπαρξης μέσα από την αντίδραση, και ποιο είναι τελικά αυτό το καλό του τόπου που δεν είναι κοινό, διαφορετικό, καλό βλέπει ο ένας για την πόλη από τον άλλον, δηλαδή τι θέλετε να αφήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι η σιωπηρή πλειοψηφία όλων των Θεσσαλονικαίων αλλά ακόμα και των επισκετών ακριβώς επικροτεί όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Αλλά ελάτε που υπάρχει μια τέτοια μειοψηφία η οποία αντιδρά σφοδρά, η οποία πηγαίνει στα δικαστήρια, η οποία πραγματικά κακολογεί, συνωμοσιολογεί για κάθε τέτοια προσπάθεια που γίνεται προς τη βελτίωση της πόλης. Ακόμα και στην ανάπλαση αυτή που θα γίνει στον άξονα της Αριστοτέλους, βρέθηκαν κάποιοι και είπαν γιατί Φίνικες. Μα Φίνικες έχει πιο πάνω. Φίνικες είχε πάντα. Φίνικες υπάρχουν στις περισσότερες πλατείες, σε ένα μεσογειακό κλίμα. Και οι ελιές πειράζουν, Δήμαρχε. Όλα πειράζουν. Που βάλαμε τις ελιές εκεί στην Αγγελάκη, ναι. Που όλοι πηγαίνουν και φωτογραφίζονται. Όλοι περνάνε από την Αγγελάκη. Και στα τελευταία επεισόδια, τρόμαξα. Στα τελευταία επεισόδια που έγιναν, τρόμαξα με τη Μολότοφ. Μην πάρει καμιά φωτιά, καμιά από τις υπερονόβιες αυτές. Ελιές που είναι κοσμήματα. Αλλά και εκεί υπήρχαν, και πρόβλημα. Υπήρχαν αντιρρήσεις όταν βγήκαν από εκεί οι Λεύκες. Οι Λεύκες, ξέρετε, οι περισσότεροι από τις οποίες βέβαια ήταν υπέργυρες, αλλά είναι ότι χειρότερο για, για την αστική χλωρίδα της πόλης μας, για μια πόλη. Δηλαδή είναι πραγματικά σημαντικό να έχεις αναπλάσεις, να έχεις ανανέωση και να έχεις και μια διαφορετική αισθητική. Έχω την εντύπωση, και δεν θέλω να μπω σε χαρακτηρισμούς, είναι πολύ εύκολο να μπαίνω σε χαρακτηρισμούς, παρότι ξέρετε όλοι αυτοί που αντιδρούν είναι πολύ οξείς. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι τελικά, και δεν ξέρω πόσο βαρύ είναι αυτό, δεν αγαπάνε την πόλη. Αγαπάνε μόνο τις ιδέες τους και τον εαυτό τους. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ζέρβα. Καλή δύναμη. Περιμένουμε τα έργα να τα βλέπουμε να γίνονται και βέβαια στο τέλος να τα απολαμβάνουμε όλοι, να τα χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Η πόλη μας, η οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε, το ζω κι εγώ τους τελευταίους μήνες κάτω από δύσκολες συνθήκες πανδημίας. Είναι πόλος έλξης, πόλος επενδύσεων. Πολλοί προσβλέπουν στη Θεσσαλονίκη ως ένα χώρο που επενδύουν, γιατί αντιλαμβάνονται ότι η πόλη αυτή έχει μια προοπτική και σε αυτή την προοπτική πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τις δυνάμεις του. Εγώ σαν δήμαρχος, η πολιτεία, η περιφέρεια με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία, οι όμορφοι δήμοι, να φτιάξουμε τις πλατείες μας, τα μικρά, τα μεσαία, τα μεγάλα τα έργα, να τα προχωρήσουμε τόσο ώστε η πόλη να είναι ακόμα ελκυστικότερη και να είναι ακριβώς αυτό που ήταν πάντα. Μια Μητρόπολη, ένα πολυπολιτισμικό κέντρο και μια εξαιρετικά ελκυστική πόλη να ζεις, να επισκέπτεσαι και να επενδύεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε όλοι και με γρήγορους ρυθμούς, γιατί ξέρετε τελευταία λίγο το είχαμε παρακάνει με τις αντιρρήσεις και είχαμε μείνει πολύ πίσω σε πολλά έργα από τα οποία νομίζω ότι είναι απαραίτητα και τα οποία τα χρειάζεται η πόλη. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζέρβα. Καλό απόγευμα. Καλή δύναμη.